ο Καρακούτσης. Τάσος Καρακούτσης, συγγνώμη. Τάσο, εντάξει, τώρα δεν νομίζω να χρειαστεί να αναφερθεί στο παρελθόν σου. Έχεις πολλές επαγγελματικές συμμετοχές. Έχεις δει πάρα πολλές παραστάσεις, έχεις δει πολλά πράγματα. Αύριο όμως είναι ένας τελικός, ο οποίος είναι κυπέλλου ερασιτεχνών, αλλά μιλάμε για τοπικό επίπεδο. Μια ομάδα ιστορική, όπως είναι η Αλεξάνδρεια, με πολλούς τίτλους στο παρελθόν της, εθνικές συμμετοχές σε εθνικές κατηγορίες. Θα ήθελα να μου πεις πώς έζησες εσύ όλη αυτή τη διαδικασία από την ημέρα που ξεκίνησες, από την ημέρα που ανήκεις στην Αλεξάνδρεια, μέχρι να φτάσουμε εδώ. Θέλω λίγο έτσι, το βίωμά σου. Εντάξει, κάθε παιχνίδι, γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικοί θεσμοί. Με το πρωτάθλημα που έχει συνεχίσει κάθε Κυριακή πρέπει να δίνει στο πρωτάθλημα. Είναι και το κύπελο. Καταφέραμε να πάμε στον τελικό. Είναι ένα στόχο τη ομάδα και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Τώρα αύριο να αντιμετωπίσουμε τον ένα στόχο από του δύο. Τα καταφέραμε, φτάσαμε στον τελικό. Ελπίζουμε να είμαστε εμεί που θα το πάρουμε. Αλλά ένα τελικό είναι πάντα ένα τελικό. Μετράει η θέληση, το πάθο, η δίψα για να το πάρει. Είναι κάποια παιδιά στην ομάδα που έχουν πάει δύο φορές τελικούς και δεν το έχουν πάρει και θέλουν να πάρουν ένα Αλεξάνδρα τίτλο. Πολύ σημαντικό. Και όλα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν είμαστε εμείς σοβαροί, αυτοί που πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι και να, όπως είπα, να τα θέλουμε να το πάρουμε, θα είμαστε εμείς που θα το καταφέρουμε. Άρα, τάσο είναι η θέληση, η δύναμη, το πάθος. Σίγουρα. Πειθαρχία, σοβαρότητα. Να είσαι συγκεντρωμένος, γιατί ένας τελικός δεν έχει χειρισμό, δεν έχει την άλλη Κυριακή. Είναι ένας τελικός. Όποιος κάνει τα λιγότερα, θα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος, τυχερός πάνω απ' όλα, θα κατακτήσει το κύπελλο. Τόλι, νομίζω τα συγκέντρωσες όλα τα συγκέντρωσες σε μια ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για αύριο και ένα τίτλο ακόμα στο Παλμαρίσο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.